Πολλές φορές σε ένα ταξίδι ανακαλύπτεις πράγματα τυχαία και μετά, βλέποντας και την εικόνα, μαθαίνεις και την ιστορία. Αυτό έγινε και στο τελευταίο μας ταξίδι. Γυρίζοντας από τη Μακεδονία και περνώντας από την ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας, μαγεμένη από το τοπίο του Θεσσαλικού Ολύμπου, βρεθήκαμε κατά τύχη στην πλατεία της Δολύχης, όπου συναντήσαμε μια εκκλησία που έμοιαζε μοναδική. Και μετά βρήκαμε πως είναι και ένα χαρακτηρισμένο βυζαντινό μνημείο. Το αρχιτεκτονικό ύφος και η πόρτα, η πέτρα γύρω-γύρω μας καλούσαν να τη δούμε από πιο κοντά. Οι Δολύχοι και το λιβάδι της Ελασσόνας μοιάζουν με δυο απλά γεωργοκτηνοτροφικά χωριά. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Αυτή η εικόνα που μας άγγιξε πάνω απ' όλες ήταν τούτη εδώ. Οι χιονισμένες κορφές της πίσω πλευράς του Ολύμπου, στο θεσσαλικό του μέρος και στο βάθος Ομίτικας. Αφήνοντας την κάμερα να γυρίσει αριστερά και δεξιά, βλέπεις την απέραντη πεδιάδα της Ελασσόνας. Ένα κάμπο πραγματικά μοναδικό, με πολλά αγροκτηνοτροφικά χωριά σε ένα μεγάλο υψόμετρο. Γυρίζοντας λοιπόν από την Κοζάνη και τη Μακεδονία, αποφασίσαμε να κάνουμε μια παράκαμψη και πέσαμε πάνω στη Δολύχη. Η Δολύχη είναι ένα από τα χωριά του νομού Λάρισας, απέχει 62 χιλιόμετρα από τη Λάρισα, 77 από την Κοζάνη, όπου είχαμε βρεθεί νωρίτερα, και 23 χιλιόμετρα από την Ελασσόνα. Το όνομά της το πήρε χάρη στο στενό μακροσχήμα της. Ο Δόλυχος ήταν ένα αγώνισμα δρόμου μεγάλου μήκους, ένα αρχαίο Ολυμπιακό άθλημα. Έχει πληθυσμό γύρω στους 500 κατοίκους και βρίσκεται σε υψόμετρο 590 μέτρα. Η Δολύχη βρίσκεται 5 χιλιόμετρα από τη δυτική πλευρά του Ολύμπου και είναι χτισμένη στους πρόποδες του λόφου προφήτης Ηλίας, Αηλιάς, όπως λέγεται από τους ντόπιους. Ο ιερός ναός της Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρους βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του χωριού. Αποτελεί ένα μνημείο βυζαντινό που χρονολογείται στο 10ο-11ο αιώνα μετά Χριστού. Ενώ ο λόφος του προφήτη Ηλία στην αρχαιότητα πιθανόν να ήταν το κάστρο της αρχαίας Δολύχης της Περεβικής Τρυπόλεως. Το αρχικό κτίσμα του ναού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος χρονολογείται στη Μεσοβυζαντινή περίοδο, ενώ η ανακαίνιση του ναού έγινε το 1516. Ζωγράφοι του ναού, ο ιερέας Δημήτριος με τον αδελφό του Μπόικο, σε μια εποχή που η Δολύχη ονομαζόταν Ντούχλιστα. Το ζωγραφικό έργο φαίνεται επηρεασμένο από μνημεία της Μακεδονίας, όπως ο ταξιάρχης της Μητροπόλεως Καστοριάς. Η δυτική πλευρά του Ολύμπου, με την μοναδικότητα των προϊόντων της, ίσως στο μέλλον αποτελέσει έναν μεγάλο τουριστικό κόμβο. Σκαρφαλώνουμε πια στο λιβάδι της Ελασσόνας, μια κομμόπολη του νομού Λάρισας, στα όρια της Λάρισας και της Πιερίας. Βρίσκεται σκαρφαλωμένο πάνω στο βουνό Τίταρος, σε υψόμετρο 1180 μέτρων.
Εδώ μένουν γύρω στις 2.500 ψυχές, κάτοικοι κυρίως βλάχικης καταγωγής, και ασχολούνται πάνω απ' όλα με την κτηνοτροφία. Το Λιβάδι είναι ο τόπος καταγωγής του Γεωργάκη Ολύμπιου, από τους πρωταγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 στη Μολδοβλαχία και ακόμη του πολιτικού Αλέξανδρου Ζάνα, που με το κόμμα των Φιλελευθέρων υπήρξε υπουργός αεροπορίας, και του γιου του Παύλου Ζάνα, λογοτέχνη και ιδρυτή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Τελευταία στάση έξω από το Λιβάδι, το Φράγμα του, που ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2005 και συγκεντρώνει και αποθηκεύει τα επιφανειακά νερά. Το φράγμα αυτό βοηθάει να αποτιστούν περίπου 4.500 στρέμματα στις περιοχές του Λιβαδίου και της Βολύχης. Αφήνουμε πια την περιοχή αυτή της Ελασσόνας, με τα τραχτέρ στο δρόμο να μοιάζει να μας αποχαιρετούν. Ελπίζουμε όμως πως την επόμενη φορά θα πάμε στο κέντρο της πόλης της Ελασσόνας, που μας μάγεψε από το λίγο που είδαμε με το ποτάμι της. Για άλλη μια φορά ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.